Έχει ήδη ολοκληρωθεί η συγκομιδή, πώς πήγαμε φέτος? Λοιπόν, φέτος η χρονιά και λόγω του καιρού, της χαλαζόπτωσης που έπεσε και την αστάθειά του που είχε στα τέλη του Ιουλίου, ένα δεκαήμερο, 8 μέρες για την ακρίβεια, που έβρεχε κάθε μεσημέρι, υπήρξε μεγάλη καταστροφή για όλους τους αφιδοπαραγωγούς στον ομό μας. Η ζημιά είναι άνω του 80% στις περισσότερες των περιπτώσεων. Η απουσία του κράτους είναι παντελής και διαρκής. Εκτός ότι είμαστε έρμεο των εμπόρων και την περσινή χρονιά όλοι ξέρουν ότι πληρωθήκαμε τέλη Ιουνίου σε δύο δόσεις, χωρίς να ξέρουμε την τιμή που παραδώσαμε το προϊόν μας. Φέτος τι τιμή έχουμε? Άγνωστο, για την ώρα. Άγνωστο. Θα την ξέρουμε την τιμή ένα μήνα μετά αφού παραδώσουμε το προϊόν. Είναι συνήθις τακτική. Πάει σε εμπόρους γιατί και η συνεταιριστική οργάνωση, ο συνεταιρισμός, η Ένωση Συνεταιρισμών Μεσσηνίας, βγάζει τελευταία την απόφαση ότι θα πάρει προϊόν. Ποιο είναι το μέλλον της ταφιδοκαλλιέργειας? Με τα δεδομένα που έχουμε μέσω της καινούργιας ΚΑΠ του 2015 με 2020, ότι η επιδότηση της μαύρης κορινθιακής σταφίδας θα πέσει στα 150 ευρώ η στρεμματική ενίσχυση, δεν έχει κανένα μέλλον και χωρίς καμία εγγύηση και καμία παρέμβαση στην τιμή του προϊόντος. Στην παραγωγή πέρυσι με φέτος? Πέρυσι στα 8 στρέμματα είχε κυμανθεί στους 2 τόνους 400 κιλά. Και φέτος είναι ζήτημα εάν θα υπάρχουν 500 κιλά, εάν υπάρχουν ήδη 500 κιλά. Μία καλή τιμή για να πωληθεί και να πεις ότι βγάζεις τα έξοδά σου και ένα μεροκάματο, ποια θα ήταν? Εγγυημένα να έχει άνω του 1 ευρώ. Όχι για να βγει φετινή χασούρα, αλλά για να είναι βιώσιμη η καλλιέργεια της σταφίδας. Αυτό το έχουμε δουλέψει μεσακής. Παίρνω το εισόδημα και πληρώνω ό,τι μεροκάμα τα πληρώνω εγώ, τα φαρμάκα, τα όλα. Πώς πήγε? Φέτος δεν πήγαμε καλά. Φέτος δεν πήραμε ούτε το τρίτο από το πέρσι. Από πέρσι που βγάλαμε εδώ 6 τόνες, φέτος θα βγάλω 1.500. Γιατί υπάρχει ζημιά από τη καλάζη, από πολύ νερό. Από τιμή τι λένε, τι θα έχει? Τη τιμή δεν ακούγεται ακόμα. Τη τιμή δεν ακούγεται ακόμα και δεν ξέρουμε τώρα. Όπου τα μαζεύουν οι εμπόροι, τότε βάλουν τιμή. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί το δεν βάλουν μια ασφάλεια τιμή? Θα ξέρουμε και εμείς παραγωγός 50 λεπτά, 50, 1 ευρώ ένα. Και μετά να παίζουν οι εμπόροι. Πότε θα είναι έτοιμη? Τούτη έχει και λίγο ρόγα ακόμα, θέλει ακόμα 2 μέρες. Φέτος δεν βγάλαμε τίποτα. Γιατί? Γιατί πήγαμε από τη γη, πάσαμε γυμνείς από το χαλάζι. Πάσαμε μεγάλες κατατροφές. Τα 3,5 πανάκια. 3,5 πανάκια σε όλα τα κτήματα? Όλα τα κτήματα. Πόσα κιλά? Πόσα κιλά? Κάπου καλιά 500 κιλά. 500 κιλά? 500 κιλά. Και τώρα τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε, καγίδι. Καγίδι. Θα δούμε. Θα πάει πίνα σύννεφο. Τι να σας πω, τι ξεφύλισε. Με 74 λεπτά σταφίδα ερχόνται να πάρουν σταφίδα. Δεν περνάει η σταφίδα, δεν έχει πέραση. Και δεν προλαβαίνουμε να τριγύσουμε τα κτήματα, ερχόνται και παίρνουν τις σταφίδες. Δεν έχει τιμή η σταφίδα, δεν έχει πέραση. Και ερχόνται με 70 λεπτά και παίρνουν τις σταφίδες από τα λόγια. Αφού δεν έχει πέραση, πού την πάνε τις σταφίδες? Θα την αφήσουν να μην την πάρουν με την. Έτσι δεν είναι? Ξέρουμε, τη βάλουμε στα ποδήλατα. Αλλά ο άλλος δεν έχει λεφτά, τι θα κάνει? Τι δίνει? Τι θα κάνει, απλά κλέψει. Τι παραγωγή έκανες φέτος? Τίποτα, τελειώσε. Πέρυσι είχα 50 πανιά και φέτος δεν βγάλω ούτε 15. Πέρασε το χαλάι, δεν διάλυσε τα περισσότερα. Φορολόγηση αγρότη. Μα μας φορολογούν, τι έκανε. Αντέξεις? Ποιος δεν αντέχει κανείς. Τα μέτρα που λένε να πάρουν δεν αντέχει κανείς.